Γκασόλ με πλάτη στο καλάθι. Τον άσο τον Ολλάντο Μάτζικ, αριστερό χουκ. Και πρώτο καλάθι για την Ισπανία, 2-0. Ο Λόγκαν σε ρόλο οργανωτή για την Πολωνία. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Κόζαρεκ. Κόζαρεκ προσπαθεί να διεισδύσει. Θα δώσει πάσα στην αδύναμη πλευρά στο Λόγκαν. Άστοχος ο Νατουραλιζέ Πολωνός. Αμερικανός με πολωνικό διαβατήριο Λόγκαν, παίχτης της Στόκχολμ Τρέφλ. Ρούμπιο δεν θα βγει πρωτεύοντας επηρεασμός για την Ισπανία. Θα βγει όμως δευτερεύοντας με τον Πάου Γκασόλ. Έξω από τα 6-25 είναι ευστοχή για το 5-0. Μεριά είναι καλός ο Τεροσέφτσικ. Ο Λόγκαν προσπαθεί να παίξει ένα συναντήριο ενός με τον Ναβάρο. Δίνει στον Γκόρτατ. Με αντίπαλο τον Γκασόλ ο Μάρτιν Γκόρτατ. Ποτέ λένε οι προπονητές ο ψηλός δεν πρέπει να κάνει τρίπλα τόσο κοντά. Ο Ναβάρο του κλέβει την μπάλα. Ναβάρο πάει στον ενδιασμό. Θα δώσει όμορφη ασίστ στον Γκασόλ για το 7-0 των Ισπανών. Με ισάριθμους πόντους. Λόγκαν κρίνει επιλογή. Θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Θα προλάβει το απλωμένο χέρι του Καρμπαχώστα για το πρώτο καλάθι της Πολωνίας στην αναμέτρηση. Ρούμπιο, θα βγει ο Καρμπαχώστα. Ωραίο καλάθι από τον Φερνάντες που πήρε το επιθετικό των Πολωνών. Πολλά χαμένα αμυντικά rebound για τους Ισπανούς. Οι Πολωνοί έχουν 6 επιθετικά rebound σε 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. 12 Φερνάντες, τον Γκασόλ. Ναβάρο, pick and roll Ναβάρο με τον Γκασόλ. Ανάποδο το λέει από τον παίκτο Los Angeles Lakers. Και καλάθι 16-9. Και τώρα περνώντας το Ρέγκες έχει βγάλει το φοβερό κάρφωμα από τον Γκασόλ. Έχει βγάλει τώρα έξω το Γκασόλ και ποστάρει το Ρέγκες. Ραούλ Λόπες τον Μουμπρού. Γκασόλ, Ναβάρο, για να μην μείνει μπομπίτα του Ναβάρο, εύστοχος, 23-14. Κόζαρεκ στην επαναφορά και βλέπετε. Ωραία προσπάθεια από τον Λούκας Κόζαρεκ. Είναι κενό τον αριστερό διάδρομο. Δεν κάνω λάθος, coach. Τρίτη επίθεση των Πολωνών που εκδηλώνεται σχεδόν σε νεκρό χρόνο. Το είπαμε ότι αυτή η πετάδα είναι αμυντικογενής και πολύ δυνατή πετάδα. Μπορεί να κάνει αλλαγές, μπορεί να κλείσει. Ξανά ποστά τώρα. Μαρκ Γκασόλ με αριστερό hook 32-18. Γρήγορα time out που καλεί ο Μούλη Κατζουρί. Μαρκάρεται από τον Ρούντι Φερνάντες. Πέρασε ο Ρίκι Ρούμπιο στη θέση του Ραούλ Λόπες. Και ο Ιγνιέσκι στη θέση του Βόιτσικ. Λάμπε με αντίπαλο τον Ρέγιες. Ωραία πάσα στον Γκόρτα. Τα αφήσει αυτό στην μπάλα στο καλάθι. Αλλά ήταν όμως στην επαναφορά. Κόζαρεκ. Μαρκάρεται από τον Ρούμπιο. Έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Κόζαρεκ. Θα κερδίσει όμως τον Ρούμπιο σε αυτή την φάση. Κέρδισε 2. Να ένα μικρό 4-0 των Πολωνών. Καρμπαχώστα στον Ναβάρο. Για 3 αυτός εύστοχος. Δεν χρειάζεται παρά περίπου. Καριόλο. Γκασόλ δίνει στον Ναβάρο. Δεύτερο συνεχόμενο σου τριών πόντων από τον Ναβάρο. Φτάνει τους 14 με 4 στα 5 τρίποντα. Ο Ναβάρο κλέψιμο από τον Ρούμπιο και 2 εναντίον 1. Για να δούμε τι θα δούμε. Λέει από τον Γκασόλ, άστοχο αλλά υπάρχει φάουλ από τον Γκόρτακ, το οποίο παραδέχεται. Για την Ελλάδα λέμε ότι έχει... Μας διέκοψε η όμορφη συνεργασία Λόγκαν με Γκόρτακ, άλεουπ, κάρφωμα για τον παίχτη. Τον Ολλάντο Μάτζικ. Την ασίστ έδωσε ο Κόζαρεκ τελικά και όχι ο Λόγκαν. Λέμε για την ομάδα μας ότι έχει πρόβλημα στο αμυντικό rebound, αλλά οι Ισπανοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν πηγαίνουν πίσω. Καρμπαχώστα στον Ρούμπιο. Μουμπρού, η μπάλα στον Γκασόλ. Ωραία πάσα στον Ρούμπιο. Θα περάσει αυτός στο κορμί του κάτω από το καλάθι για να αποφύγει το μαρκάρισμα του κατά Ρούμπιο. Θα προσπαθήσει να τρέξει. Θα δώσει τον Καμπέχας. Αυτός έχει την υπομονή να ψάξει και να βρει τον Πάου Γκασόλ.
Γκασόλ γυρνάει δεξιά, αριστερά κάνει ό,τι θέλει τον Γκόρταρτ. Για το 42 είναι πολύ κρίσιμο για την Πολωνία το πρώτο τα πρώτα 3-4 λεπτά να μειώσουν λίγο την διαφορά αν θέλουν να δικαιώσουν κάτι από το παιχνίδι. Σίγουρα. Την Καρμπαχώσα. Ρούντι Φερνάντες και πάλι μπάλα στον Γκασόλ. Αυτή τη φορά γυρίζει να παίξει με πρόσωπο στο καλάθι. Υπάρχει φάουλ και καλάθι από τον Γκασόλ, του οποίου η μπάλα έφυγε από τα χέρια μετά το φάουλ του Γκόρταρτ, αλλά την ώρα ήταν στον αέρα ο άσος των Los Angeles Lakers, αλλά για να την χάνει από τον έλεγχο της. Ο αντίπαλος του Ρούμπιο στον Ναβάρο ανέβαινε.